Κύριε Πρόεδρε, καλά το κάνανε με το βιολογικό τα σημείο να τελειώσει. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά νομίζω ότι το παρατηρητήριο δεν πέρασε το συγκεκριμένο θέμα του βιολογικού. Νομίζω, δεν ξέρω πώς γίνει και τι γίνει, πώς θα ήθελα να γίνει το ίδιο πράγμα ακριβώς και για την άγρευση άκρια καστρίδια αυτά είναι δεξαμενές, διοτρήσεις, αυτά είναι ένα έργο και το έχω πει 100 φορές, 100 φορές και δυστυχώς δεν παίρνω απάντηση. Θα ήθελα μια απάντηση από τον Δήμαρχο σήμερα. Μια απάντηση. Κύριε Δουδεξάκη, το λόγο. Όσον αφορά το βιολογικό, το 16 τον Οκτώβρη που βγήκε κάποια εταιρεία από το Φεστό για να μπει στη διαδικασία και μας έβγαλε μία μελέτη, είπε ότι πρέπει να φύγουν τα καλάνια όταν γίνεται η διαδικασία από το βιολογικό και το νερό να φέρνει στα καλάνια. Έχει γίνει αυτή η διαδικασία, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι πριν λίγες μέρες είχα μιλήσει με το παρατηρητήριο και μου είχαν πει ότι έπρεπε να μπει έκτα το θέμα συγκεκριμένο μόνο για το, βιολογικό για να θεματοδοτηθεί. Και ήθελα να ρωτήσω ο Δήμαρχο, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία για να μας το θεματοδοτήσουν, να ξέρουμε τι γίνεται. Έχουν παρατηρηθεί οι αντλίες, έχουν ήδη 7 αντλίες. Οι 5 είναι πιο μικρές, οι οποίες έχουν έρθει κιόλας και οι 2 μεγάλες οι οποίες μπαίνουν στο πρώτο φρεάτιο. Αυτές περιμένουμε. Μέρα με τη μέρα θα έρθουν. Τώρα κάτω γύρω θα είναι στις 5. Δεν το ξέρω. Πάντως έχουν παρατηρηθεί και περιμένονται οι 2 μεγάλες αντλίες που μπαίνουν στο πρώτο φρεάτιο. Οι άλλες είναι παρόν. Και πιστεύω ότι στην επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί. Πρόεδρε, 1,5-2 χρόνια θα μας βεβαιώσει ο παλιός αντιδήμαρχος, έχουν χαλάσει τα φίλτρα. Και δεν ξέρω πόσα λεφτά κάνουν, αν έχουν αντικατασταθεί πραγματικά ή όχι, αν δεν έχουν αντικατασταθούν, διότι δεν δουλεύει χωρίς φίλτρα ο βιολογικός. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος θα απαντήσει στα θέματα, είμαστε. Να κλείσουμε το θέμα. Και έχει γίνει συνάδελφοι, ειλικρινά κάποιες φορές δεν ρωτώ με προς τι η ανακύκλωση στα ίδια θέματα. Εγώ μπορώ να το αντιληφθώ. Εκλογές έχουμε. Αυτό που θέλω να βεβαιώσω με απόλυτη σιγουριά είναι σε ό,τι αφορά το βιολογικό και πρόβλημα από το 9. Και αυτό θα πρέπει να λογοδοτήσει άλλη δημοτική αρχή. Λυπάμαι που το λέω. Από εκεί και πέρα, η δημοτική αρχή το Ρινή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, κάθε δυνατή προσπάθεια στον μέτρο του δυνατού. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ενημέρωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος και φυσικά θα πούμε και στη διαδικασία και θα κάνουμε και πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για να υπάρξει μια εξειδικευμένη εταιρεία η οποία θα συντηρεί τους βιολογικούς, τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενο. Αυτέ είναι λάσπε για μένα από τον Δήμαρχο. Για ποιο πράγμα. Γιατί ο βιολογικό εγώ λένε όταν ήμουν αντιδήμαρχο και εγώ και ο κύριο Ξηλούρη. Εγώ λένε. Ορίστε, να μην έρθει. Ο κύριο Μινεράκη είπε ένα μήνα, δυο μήνε τον ψάξαμε. Λοιπόν, ψέματα δεν μπορεί να λέει να είναι λάσπε. Ωραία. Δήμαρχε, ορίστε και το κλείνουμε το θέμα σε ενημέρωση. Να μπούμε στα πράγματα. Διαφορά. Το βιολογικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τρία τέταρτα χρόνια μιλάμε. Τρία τέταρτα χρόνια. Αυτό είναι αναφορά το τεχνικό του οργανισμού ΟΑΤ με στοιχεία που μου παρουσιάσανε από το 2009 και 2010 είχε σοβαρό πρόβλημα το βιολογικό. Σε ό,τι αφορά Φόρμουλου και τον είχαμε τον βιολογικό και δούλευε σαν καινούριο κι αν όχι ας με διαψέσεις τον Γιάννης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρινιαλάκη. Ο βιολογικός θα δούλευε δήμαρχε και πολύ καλά θυμάστε που είχαμε πάει και μαζί στο Ρωανά. Γι' αυτό και τα επισημαίνω αυτά τα πράγματα και πολλοί ρωτάζουν προχρόνηση ότι θέλει ένα άτομο για όλους τους βιολογικούς να περνά μία ώρα κάθε μέρα γιατί δεν δουλεύει και συγγένειες και δεν ξέρω τι. Πολλοί εορτάζουμε και ο Αρτέμις ότι έπρεπε να το στείλει στο θέμα μοναχό του να το εγκρίνεις όπως σας είχα πει στον προϋπολογικό ότι βάλετε ένα κάρο πράγματα για να παίζετε τις προέδρους και δεν βάλετε πράγματα ουσία να εγκριθούν.
Λοιπόν, και ξαναέρχομαι στο θέμα το αρχικό, ότι πρέπει το βιολογικό να ανοιχτεί δίπλα μία μεγάλη δεξαμενή για να διάζουν τα βιτιοφόρα των απίστων ανάξει, είπε ο Μαγκανάς ότι πολύ σωστά μιλώ και είχε πει επίσης να κάνουμε πριν τα μοντέρια δύο τσούρια να πέφτουν εκεί τα λίμματα που τα λίμπη να βγαίνουν στην πάνω μεριά να μπορούν να δουλεύουν τα μηχανήματα σωστά. Και σας λέω, τα μηχανήματα που λέω που μοδάει σαν μάνα σε 10 μέρες εδώ θα βγάλει σκουλαρίκι μένα. Λοιπόν, να πάρετε μεγαλύτερα μηχανήματα και να προχωρήσετε στη διαδικασία να δει το δίκτυο, το στερνό του Ασίμι με φυσική ροή έρχεται, διότι εκεί που πέφτουν είναι στα 250 μέτρα είναι οι γεωτρείς που υδρεύουν όλο το δήμο φόρτο στην ουσία. Λοιπόν, εγώ αυτά τα λέω, δείτε το σοβαρά και μην παίζω.